Πάμε να κάνουμε μια ωραία παραδοσιακή παστουρμαδόπιτα. Να δούμε όλα τα μυστικά της επιτυχίας και της νοστιμιάς της. Εδώ πρέπει να διαλέξουμε εξαιρετικά υλικά. Όλα παίζουν ρόλο από το φύλλο μέχρι τη γέμιση. Και πάμε ουσιαστικά να δούμε και πώς τρώνουμε τα υλικά έτσι ώστε να γίνει μια ωραία αφράτη πίτα, τραγανή πάνω κάτω και στη μέση με μια ωραία βελούδινη γέμιση που να είναι απίθανη, νόστιμη, ωραία. Λαστιχωτή, μαστιχωτή να τα έχει όλα. Λοιπόν, ξεκινάμε πρώτα με παστούρμα. Εδώ θέλουμε παστούρμα καλής ποιότητας φυσικά, να είναι ωραίος, ισορροπημένος, να έχει ωραία αρώματα και το κυριότερο, έτσι όπως είναι κομμένο σε πολύ λεπτές φέτες, είναι ένα λαδικό το οποίο πρέπει να κοπεί πολύ λεπτά για να το απολαύσουμε. Θα πρέπει να καθαρίσουμε λίγο την κρούστα του με τα μπαχαρικά για να μην είναι πολύ βαρύς. Άρα, παστούρμας κομμένος σε πολύ λεπτές φέτες, καθαρισμένος γύρω-γύρω από την κρούστα του. Αυτή η κρούστα των μπαχαρικών είναι πολύ βαριά, οπότε τη βγάζουμε. Έχει όμως ποτίσει μέσα το κρέας, οπότε έχουμε την νοστιμιά που θέλουμε. Λοιπόν, τον αφήνουμε στην άκρη, τυλιγμένος πάντα εδώ, μέσα σε ζελατίνες, σε χαρτί για να μην στεγνώσει και τη ξεραίνεται πολύ γρήγορα. Και μετά, δεύτερο υλικό, ένα εξαιρετικό κασέρι. Ένα κασέρι, ένα παραδοσιακό τυρί από τη Βόρεια Ελλάδα που έχει πολύ πλούσια γεύση, είναι βουτυράτο, έχει ωραία υφή και λιώνει υπέροχα. Ο δε συνδυασμός του κασεριού μαζί με το παστούρμα είναι απλά ονειρεμένος και μας ταξιδεύει εκεί προς την Ανατολή που φτιάχνουν τις παστούρμαδόπιτες. Και φυσικά θέλουμε ντομάτα για να δροσίσουμε την πίτα και σφολιάτα, μια ωραία σφολιάτα η οποία θα είναι και βελούδινη και βουτυράτη, έτσι ώστε να ψηθεί ωραία και να αγκαλιάσει όλα αυτά τα υλικά και να μας δώσει το τέλειο αποτέλεσμα. Λοιπόν, τα ψή φούρνου για να ξεκινήσουμε και κίνηση πρώτη. Ανοίγω το φύλλο σφολιάτας, τελευταία στιγμή αφού ξεπαγώσει. Δεν θέλω να μαλακώσει πολύ για να μπορέσω να το δουλέψω με ευκολία. Και τώρα το ανοίγω εδώ στη ζελατίνα του. Και θα ακουμπήσω επάνω ένα φύλλο αντικολλητικού χαρτιού. Πάντα όταν ετοιμάζω πίτες, όταν ψήνω στον φούρνο, έχω αντικολλητικό χαρτί γιατί και ψήνω με ευκολία, δεν λέω να το σκεύω και τα μεταφέρω μετά με ευκολία όταν ψηθούν, τα ξεφορμάρω ή τα ξεκολλάω. Οπότε με διευκολύνει πάρα πολύ. Εδώ τώρα θέλουμε ένα ταψί φούρνου για να μεταφέρουμε το φύλλο της σφολιάτας. Έτοιμη η βάση της πίτας. Τώρα, εδώ πάμε να στρώσουμε τα υλικά με μία σειρά έτσι ώστε και να ψηθούν πολύ ωραία και παράλληλα να μην μας πανιάσει το κάτω μέρος της πίτας. Τι κάνουμε λοιπόν? Ξεκινάμε πρώτα ρίχνοντας λίγο τριμμένο κασέρι. Ένα εξαιρετικό τυρί, όπως σας είπα, παραδοσιακό από τη Βόρεια Ελλάδα, φτιαγμένο από ελληνικό εγωπρόβειο γάλα με πλούσια γεύση. Όταν έχουμε νόστιμο γάλα, έχουμε και νόστιμο τυρί. Έτσι λοιπόν, είναι ένα ωραίο τυρί το οποίο λιώνει πάρα πολύ ωραία όταν μαγειρευτεί. Έχει πλούσια γεύση, πολύ ωραία υφή και εδώ είναι απαραίτητο συστατικό της επιτυχίας για μια ωραία παστουρμαδόπιτα. Μετά, πάμε στο παστούρμα. Εδώ τώρα μπορούμε να ψιλοκόψουμε τις φέτες ή να τις απλώσουμε εδώ, τη μία δίπλα στην άλλη. Θέλουμε αρκετό παστρουμά γιατί αυτό είναι το βασικό υλικό μαζί με το κασέρι. Αρκετό κασέρι και αρκετό παστρουμά για να έχουμε μια πολύ ωραία απολαυστική γέμιση.